Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου στην Βουλή, ικανοποιείται ο στόχος των Βρυξελών για ολοκλήρωση των κυριότερων διαδικασιών εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης του Euro Working Group, όπου και θα εξεταστεί η πρόοδος στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων. Με το πολυνομοσχέδιο κλείνουν περίπου τα 70 από τα εκκρεμή προαπαιτούμενα της αξιολόγησης, ωστόσο οι εκπρόσωποι των θεσμών υπογραμμίζουν ότι τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για να συμπληρωθεί η λίστα των συνολικά 110 θα πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν. Πάντως η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε ότι όλα θα έχουν εκπληρωθεί το επόμενο δεκαήμερο και πριν τη συνεδρία του Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου, στην οποία και θα ληφθεί η απόφαση για την εκταμείευση της δόσης. Την επιβολή του επόμενου μεγάλου φόρου μετά τον καπνό και την ζάχαρη στο κρέας φαίνεται πως εξετάζουν οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές με την αιτιολογία ότι η κατανάλωση υπερβολικού κρέατος έχει αρνητικές περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις, παρόμοιες με αυτές της υπερβολικής κατανάλωσης καπνού. Έτσι, προτείνεται να μετακυληθεί το κόστος των επιπτώσεων της κατανάλωσης κρέατος σε εκείνους που φέρουν την άμεση ευθύνη, δηλαδή στους καταναλωτές. Η φορολογία του κρέατος βρίσκεται ήδη στην ατζέντα των σκανδιναβικών χωρών και της Γερμανίας και παρότι δεν έχει προχωρήσει νομοθετικά το ζήτημα, η συζήτηση όλο και φουντώνει. Η κεντρική ιδέα βασικά είναι πως αν το μπιφτέκι σας καταλήξει να κοστίζει όσο ένα πιάτο χαβιάρι, είναι πολύ πιθανό να αναγκαστείτε να εξερευνήσετε διάφορες άλλες χορτοφαγικές επιλογές, υγιέστερες και ασφαλέστερες για εμάς τους ίδιους αλλά και για τον πλανήτη μας. Έντονο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για το 50% του ScrooGR με τη διαδικασία υποβολής προσφορών να παίρνει συνεχόμενες παρατάσεις. Γνωστές εταιρείες πληροφορικής εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυση στη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλοι μνηστήρες πέρα από τους δύο βασικούς μονομάχους. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έμπρακτο ενδιαφέρον έχουν δείξει μέχρι στιγμής η ομάδα των τριών ιδρυτών του Scrooge και ο όμιλος Realize Viva. Στο παιχνίδι όμως φαίνεται να μπαίνει και ο όμιλος InfoQuest, ο οποίος θα ήθελε και αυτός να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά διαδικτυακά brands. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημό να κυμαίνει 837,06 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,09%. Οι τέσσερις τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.